Το πρόγραμμα «Μία νέα γεωργία για μια νέα γενιά» υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως μέρος της πρωτοβουλίας επανεκκίνησης των νέων. Η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε το 2013 με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα εν μέσω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Με μια πρώτη δωρεά 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο Rutgers, που είναι και ο επικεφαλής της ομάδας και του προγράμματος αυτού, αποφασίσαμε το 2015 να μελετήσουμε τους τομείς του αγροδιατροφικού τομέα, στους οποίους θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα περιθώριο ανάπτυξης. Μέσα από αυτή την προσπάθεια καταλήξαμε σε 20 μελέτες, οι οποίες μας έδειξαν το δρόμο για το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν μια ακόμα μεγαλύτερη δωρεά, αυτή τη φορά 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό να ενισχύσουμε συνολικά τον χώρο. Ο μακροχρόνιος λοιπόν σκοπός αυτού του τριετούς προγράμματος και της προσπάθειας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι να δημιουργήσουμε εν τέλει τις βάσεις για την προώθηση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, υποστηρίζοντας στην ουσία τους ανθρώπους που στηρίζουν τον τομέα. Recharging the youth is a major commitment by the Stavros Niarchos Foundation to youth employment in Greece, which has been for many years in a crisis. The foundation had decided in 2013 to make a major commitment in this area. When we met them, they had already decided that agriculture and food was going to be a major pillar, one of three, in recharging the youth. They found their way to us and asked us to take the lead. The primary goal of the program is to reduce youth unemployment in Greece using agriculture and food systems infrastructures as a vehicle. Greek youth are innovative. This program allows us to take that innovation and marry it with the opportunities in agriculture to develop new career paths that they may not be aware of. In addition to the farm incubator, we will design and build a food innovation center that will provide business development skills to help young people take their ideas from concept and dreams to market. Over the next 3 years, over 2,000 young people will be trained and engaged in new career opportunities. Το πρόγραμμα «Μία νέα γεωργία για μία νέα γενιά» εντάσσεται στη γενικότερη πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων», ή στα αγγλικά «Recharging the Youth», η οποία στόχο έχει να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες. Οι τρεις άξονες του έργου αφορούν πρώτον την εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων ανθρώπων, τόσο στο κομμάτι των αγροτικών πρακτικών, όσο και στο κομμάτι της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός εκτεταμένου τοπικού δικτύου συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Και ο τρίτος άξονας, που είναι μια μεγάλη καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδων αγροτικών πρακτικών και αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας. Για κάθε μία λοιπόν θέση που δημιουργείται στο τομέα της μεταποίησης στο τρόφιμο, έχει βρεθεί ότι 2,8 επιπλέον θέσεις εργασίας προστίθενται κάθε φορά στην τοπική οικονομία. Όλοι μιλάμε για μεταφορά γνώσης, για μεταφορά τεχνογνωσίας, το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο. Εκείνο όμως που συγχρόνως χρειάζεται είναι και μεταφορά εμπειρίας. Μεταφορά εμπειρίας από γενιά σε γενιά, αλλά και από περιοχή σε περιοχή. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε πραγματικά τους νέους που θα ασχοληθούν με τον κλάδο, είναι να νιώσουν άνετα με τα εργαλεία της γεωργίας ακριβίας, να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής ποιότητας και συγχρόνως φιλικά προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να σας πω ότι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος πάνω από 100 άνθρωποι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε όλα τα επίπεδα μπαίνουν στη λογική ότι μπορούν
και πρέπει και οφείλουν να υποστηρίζουν με τη γνώση τους το νέο αγρότη. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι η επένδυση της χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για ένα νέο αγροτικό χώρο υποστηριζόμενο από επιστήμονες οι οποίοι και μπορούν και θέλουν και γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Το πρόγραμμα μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε στρατηγικές συνεργασίες που το Πανεπιστήμιο μας έχει αναπτύξει με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς όλη τη χώρα καθώς και παραγωγικούς φορείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει και τη βάση της δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος υποστήριξης των αγροτών με συμβουλές. Συμβουλές επιστημονικές, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτομίας. Ασχολούμαστε από το πολλαπλασιαστικό υλικό, το έδαφος, τη θρέψη του φυτού, την προστασία του, αλλά ακόμα και μετά τη συγκομιδή, πώς το μεταχειριζόμαστε και πώς διασφαλίζουμε ώστε να παραχθεί προϊόν υψηλής ποιότητας το οποίο θα μπορεί να πουληθεί άνετα και στις αγορές της χώρας μας και στην αγορά του εξωτερικού όπου είναι και ο κύριος μας στόχος. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη. Κάθε παραγωγός, κάθε νεαρός παραγωγός έχει το γεωπόνο του ο οποίος τον επισκέπτεται στο χωράφι, κοιτάνε μαζί μέσα στη δικιά του επιχείρηση, πιάνε τα δικά του τα προβλήματα, βλέπουν τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, βλέπουν και αποφασίζουν ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που θα κάνουν μέσα στον αγρό και παράλληλα με την γενική οργάνωση όλης της ομάδας οργανώνεται και ο καθένας μόνος του και αυτό είναι κομμάτι του mentoring που έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες ομάδες των παραγωγών. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά με λυσοκόμοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Έτσι, νέοι άνθρωποι κάτω των 40 χρόνων που είναι άνεργοι, δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία, έρχονται εδώ, μαθαίνουν για τον κόσμο της μέλισσας, ενθουσιάζονται οι περισσότεροι. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το δρόμο στους νέους αγρότες όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα. Από το τι φυτό θα διαλέξει ο παραγωγός, πού θα το βάλει, με ποιο τρόπο θα το καλλιεργήσει, πώς θα το επεξεργαστεί, πώς θα το τυποποιήσει, τι θα γίνει με τη διάθεση του προϊόντος, με το marketing, να έχει ένα επιχειρηματικό πλάνο. Είναι ένας κλάδος γενικά στην Ελλάδα που δίνει προοπτικές. Και μπορεί να δώσει προοπτικές. Υπάρχει εμπειρία και μέσω από αυτή την εμπειρία που έχουν τα ιδρύματα, όπως είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό το θέμα, δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να δώσει διέξοδο στον Έλληνα νέο που αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Το σύνθημά μας είναι κανένα ταλέντο να μην πάει χαμένο. Κανένας νέος άνθρωπος που θέλει να βρει μία δραστηριότητα επαγγελματική και επιχειρηματική σε αυτό το χώρο, να μην απογοητευτεί, να μην χάσει την επένδυσή του. Το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει την νέα γενιά να εμπλακεί, να ενεργοποιηθεί στον αγροδιατροφικό τομέα. Το αποτύπωμα που θέλουμε να υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους μέσα από την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, να μείνουν στον τόπο τους και έτσι με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν και εκείνοι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. The Stavros Niarchos Foundation allows Rutgers and its partners to recharge the next generation of youth for a sustainable tomorrow. It's amazing what's going on already in the agriculture and food sector in Greece. There are entrepreneurs, there are new farms,
There are new products being developed. There are new export markets being sought. There's a lot of energy in this sector already.